Πάμε στα του ΠΑΟΚ και θα μιλήσουμε για αρκετά θέματα με τον αντιπρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ. Σύμβουλος βεβαίως και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Πώς είστε? Όλα καλά, δόξα Θεώ. Το λέγαμε και προχθές, ρωτήσαμε τον πρόεδρο, τον κύριο Κατσαρή. Με τι σκέψεις κλείνει η σεζόν για όλο το σύλλογο, έτσι, πώς το βλέπετε προσωπικά? Πήγαν καλά, πήγαν καλούτσικα, μέτρια, πώς πήγαν η χρονιά? Για τον ΠΑΟΚ ποτέ δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πάντα υπάρχουν καλύτερα. Νομίζω ότι κάναμε μια καλή πορεία φέτος σαν ερασιτέχνης. Πήραμε 5 κύπελα, όπως τα είδες μια και ήσουν παρόν, που ήταν σε πρώτο πλάνο εκεί στη βιτρίνα. Μπορούσαμε ίσως να παίρναμε για κανένα 2 ακόμα. Τα χάσαμε στο νήμα και στις λεπτομέρειες, όπως άκουσες και από τον Δημήτρη του Χασεκίδη, που με πλεονέκτημα έδρας χάσαμε το πρωτάθλημα από την Ιωνία. Όπως επίσης και στο handball ανδρών, δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά μας. Κάναμε κάποιες κακές ήττες, τις οποίες δεν τις είχαμε υπολογίσει. Είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς, όπως είπε και ο Γρηγόρης ο Πετρίδης, και έτσι δεν μπορέσαμε να πάρουμε έναν από τους δύο τίτλους και να υπερασπιστούμε το περσινό double. Να βάλουμε μαζί και ποδόσφαιρο και μπάσκετ στον απολογισμό και το βόλιο. Αν βάλουμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ στον απολογισμό, θα πούμε ότι όσον αφορά το ποδόσφαιρο, τελικά σώσαμε την χρονιά βγαίνοντας στα προκριματικά του Champions League. Ναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα όσον αφορά το κύπελο. Όσον αφορά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, δεν θέλω να την σχολιάσω, γιατί έχει γίνει μια αρχή από τη φετινή χρονιά και όχι όπως κακώς λέμε τα τελευταία 4 χρόνια. Mm-hmm. Η καινούργια αρχή έγινε από πέρυσι. Πέρυσι έφερε ο μεγαλομέτωχος, ο κύριος Σαββίδης, έφερε τον Άρνεσεν, ένα μεγάλο όνομα στην Ευρώπη. Έκανε κάποιες κινήσεις, κάποιες μεταγραφές. Από εκεί και πέρα θα συμπληρωθεί φέτος το ρόστερ και νομίζω ότι τα δύο επόμενα χρόνια θα είναι τα καλύτερα που θα έχουμε περάσει με μεγαλομέτωχο τον κύριο Σαββίδη. Αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν το λένε αρκετοί. Και επειδή εσείς ξέρετε, συμμετέχετε σε σκέψεις, ξέρετε τους στόχους, σας έχω ακούσει να το ξαναλέτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουν όλοι. Λέτε δηλαδή ότι ο κύριος Σαββίδης έβαλε ένα σημείο 0 στην αρχή της περσινής σεζόν, από τότε πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε και ότι αυτό θα συνεχιστεί φέτος. Βεβαίως. Δεν τελείωσε κάτι με την αποχώρηση, για παράδειγμα, του κύριου Άρνεσεν. Όχι, φυσικά δεν. Αλλά μπήκανε βάσεις που θα. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς. Αυτό το πράγμα είπα. Για να μην διαστρεβλώνουμε, όπως λέμε, την αλήθεια. Σωστά. Αυτό το πράγμα είπα. Και τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν διερευνητικά. Έγινε με ένα μεγάλο άλμα με την πληρωμή των 11 εκατομμυρίων. Ναι. Πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Επιχειρηματίας ή ιδιοκτήτης ομάδος να βγάλει από την τσέπη του 11 εκατομμύρια ευρώ. Αν το κάνουμε σε δραχμές, θα πρέπει να μιλάμε κανένα λεπτό με τα μηδενικά τα οποία έχει το 11 εκατομμύρια ευρώ. Και εξόφλησε τα χρέη τα οποία ήταν βραχνάς στο λαιμό του ΠΑΟΚ, ήταν αγχώνη στο λαιμό του ΠΑΟΚ και δεν τον άφηνε να προχωρήσει. Ο ΠΑΟΚ πλέον ακάθεκτος, χωρίς να χρωστάει δραχμή πουθενά και να μην έχει ανάγκη κανέναν, έχει μπει, όπως είδες, leader μπροστά σε όλα, ακόμα και στην εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι με τη στήριξη όλου του κόσμου, του υγιού σκεφτόμενου κόσμου του ΠΑΟΚ, γιατί το 95% του κόσμου του ΠΑΟΚ στηρίζει αυτή την προσπάθεια, πιστεύω ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε αυτά τα οποία δεν έχουμε πετύχει τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Να πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όλες οι χρονιές μας, οι προηγούμενες, είχαν καταλήξει στην τρίτη θέση. Πίσω από τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Φέτος μπορώ να πω ότι η ομάδα ήταν family των δύο προηγούμενων ετών, αλλά παρόλα αυτά και παρόλο τις αντικσότητες και δυσκολίες τις οικονομικές και παρόλο που είχε την μεγάλη στήριξη του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΠΑΟΚ, του κυρίου Σαββίδη, έκανε καλούτσικη πορεία, δεν μπορώ να πω όπως τα προηγούμενα χρόνια, τερμάτισε στην πέμπτη θέση, το budget ήταν πάρα πολύ μικρό, Δημήτρη, πάρα πολύ μικρό πάλι. Και παρόλα αυτά, ενώ μπορούσαμε να πάμε στην τετράδα, χάσαμε εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ εντός, αφού είχαμε κάνει την υπέρβαση και είχαμε κερδίσει στην Αθήνα. Χάσαμε το μάτς στη Θεσσαλονίκη και έτσι δεν μπορέσαμε να μπούμε τετράδα για να διεκδικήσουμε την τρίτη θέση, όπως τη διεκδικήσαμε και την πήραμε τα προηγούμενα δύο χρόνια από τον συμπολίτη. Για το μπάσκετ, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή υπάρχει η εικόνα ότι ξεχρεώνουμε κάθε χρόνο, ότι τα χρέη μειώνονται. Να περιμένουμε μεγαλύτερο μπάτζετ αυτή τη σεζόν που έρχεται ή θα είμαστε μία από τα ίδια πάλι? Κοίταξε να δεις.
πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια έγινε η εξυγίαση αυτή, είναι πάλι ο μοναδικός σύλλογος ο οποίος μπήκε στο άρθρο 99 και βγήκε. Ναι. Γιατί όποιες επιχειρήσεις ή σύλλογοι μπαίνουν στο άρθρο 99, στο τέλος φτωχεύουν. Ο ΠΑΟ κατόρθωσε με πρόεδρο Γαλατσόπουλο Καραμπέρι να βγει από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το τούνελ. Με αξιοπρεπέστατη και... ομάδα. Βεβαίως, με αξιοπρεπέστατη ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Και να τελειώσει το άρθρο 99 κανονικά. Τώρα από εδώ και πέρα, με σταθερά βήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η διοίκηση αυτή μόνο σταθερά βήματα κάνει, δεν κάνει άλματα, διότι ξέρει ότι κάνοντας άλματα μπορεί να βρεθούμε ξανά εκεί που ήμασταν πριν από λίγα χρόνια. Με σταθερά βήματα κάνει προσπάθειες και έχοντας και έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, τον Magic, τον Σταυρόπουλο, έχω την εντύπωση ότι φέτος θα είναι μια χρονιά μεταβατική προς το καλύτερο και αν υπάρχουν και κάποια χρήματα και συνεχιστεί η μεγάλη βοήθεια που πιστεύω θα συνεχιστεί από τον πρόεδρό μας στην ΠΑΕ, πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Βέβαια ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε τους δύο των Αθηνών, αλλά θα κάνουμε μια καλή χρονιά και με το Champions League στο οποίο συμμετέχουμε θα πάρουμε κάποιες εμπειρίες ώστε να είμαστε καλοί και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον ΑΣΥΓΜΑ και στην Γενική Συνέλευση. Κάποια πράγματα που ακούστηκαν και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να τα μάθουν και οι υπόλοιποι. Για πρώτη φορά, κύριε Παπαδόπουλε, ακούσαμε τον Πρόεδρο να μιλάει ανοιχτά και να λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει μόνο έναν αντίπαλο στην Ελλάδα, αυτός είναι ο Ολυμπιακός, και πάμε να κοντραριστούμε να πάρουμε όσα πιο πολλά μπορούμε. Έβγαλε ένα ενθουσιασμό. Την αλήθεια είπε. Την αλήθεια, ναι, αυτό είναι. Ναι, έβγαλε ένα ενθουσιασμό. Ήταν κάτι το οποίο πρώτη φορά ακούστηκε από έναν Πρόεδρο, ο οποίος είναι μετρημένος στα λόγια του και όχι μόνο. Έχει μεγάλη σημασία αν γνωρίζατε την σχέση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή με τον κύριο Σαββίδη. Μας δίνει δύναμη, όθηση και κουράγιο το ότι είναι δίπλα μας και μας στηρίζει και ηθικά και οικονομικά. Γι' αυτό βγήκε αυτή η αισιοδοξία του Προέδρου μας, παρόλο που όπως λες είναι άνθρωπος μετρημένος, βγήκε αυτή η αισιοδοξία διότι οτιδήποτε έχουμε ζητήσει από τον κύριο Σαββίδη σαν ερασιτέχνης είναι πάντα κοντά μας και μας το δίνει. Και βλέποντας αυτές τις κινήσεις τις οποίες κάνει, πιστεύουμε γιατί όχι να μην χτυπήσουμε σε όλα τα αθλήματα τον μεγάλο μας αντίπαλο. Αυτό ισχύει πέρα από την συμφωνία, τη γνωστή δεδομένη για την χρήση του σήματος. Πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή υπάρχει αυτή η συμφωνία, και λέει και ο Πρόεδρος ότι δεν με ενδιαφέρει να αλλάξει. Με ενδιαφέρει να είμαστε μαζί. Αυτό είπε. Ναι. Ο πρόεδρος αυτό είπε πολύ σωστά. Είπε: δεν με ενδιαφέρει να αλλάξει. Όταν έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που με στηρίζει σε οτιδήποτε του ζητώ, και αυτός λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Σε οτιδήποτε δηλαδή, λόγο. Στο βόλι να ζητήσει κάτι, στο handball να ζητήσει κάτι, στις γυναίκες. Αυτό εννοεί. Θα ζητήσει, ναι, θα ζητήσει για τον ερασιτέχνη. Δεν θα το συγκεκριμενοποιήσουμε για να πούμε θέλουμε αυτά για αυτό και αυτά για το άλλο άθλημα. Ζητάμε και τον ερασιτέχνη. Για να μπορέσει ο ερασιτέχνης να προχωρήσει απρόσκοπτα όσον αφορά τις πληρωμές του. Όπως είδα όλα αυτά τα χρόνια. Ο Θανάσης Κατσαρίς έχει κοινό ταμείο νομίζω. Δεν έχει να κάνει με... Έτσι, ναι, σωστά. Ναι. Σωστά. Ο ερασιτέχνης έχει κοινό ταμείο. Δεν έχει ταμείο η κάθε ομάδα. Έχει κοινό. Τα πάντα πληρώνονται μέσω του ερασιτέχνη. Ωραία. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Δεν αισθάνεστε ότι αυτό που γίνεται στο βόλεϊ, ναι, μεν είναι ωραίο. Είναι έτσι εντυπωσιακό, αυτό το μεγάλο ανταγωνισμό, αλλά είναι και λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός από τα 700 εκατομμύρια που είπε και ο πρόεδρος προχθές, πάει σε ένα budget 2 εκατομμυρίων, από τα 700.000 ευρώ πάει σε ένα budget 2 εκατομμυρίων ευρώ και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον ακολουθήσει. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο, οικονομικά. Ο ΠΑΟΚ, Δημήτρη, δεν τον ακολουθεί. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει το βόλεϊ. Ο Ολυμπιακός ίσως δεν το γνωρίζει. Ο ΠΑΟΚ και μεταγραφές που κάνει. Μια μεταγραφή η οποία είναι να κοστίσει 100, κοστίζει 70 στον Ολυμπιακό. Μια μεταγραφή που κοστίζει 100, κοστίζει 200. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς παίρνουμε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά με χρήματα αυτά τα οποία θέλουμε να δώσουμε εμείς. Και πραγματικά το βλέπεις στην πορεία ότι έτσι γίνεται. Παίρνουμε παιχταράδες και το μπάτζετ μας είναι εκεί που είναι. Και εκεί θα συνεχίσει να είναι. Άντε να ανέβει λίγο παραπάνω. Ο Ολυμπιακός ανέβασε, τριπλασίασε τον μπάτζετ του για να μπορέσει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Δεν θα τον κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Διότι ο ΠΑΟΚ ξέρει να κάνει μεταγραφές, να κινείται σωστά και να παίρνει τους κατάλληλους παίκτες στην κατάλληλη θέση. Μάλιστα. Λέτε ότι θα είναι προσεκτικά όλα όσα γίνουν και δεν θα πάντα αντίσαι... προσεκτικά. Πάντα προσεκτικά. Όσο υπάρχει Κατσαρίς στον ΠΑΟΚ, να ξέρει ότι όλα γίνονται προσεκτικά. Ναι. Και τελικά η επιτυχία είναι δεδομένη. Καταλάβαμε όλοι προχθές ότι ο κύριος Κατσαρίς προσωπικά έχει βάλει πολλά χρήματα στο βόλεϊ. Έτσι καταλάβαμε από συφραζόμενα, από κάποιες ατάκες. Αλήθεια είναι.
θα συνεχιστεί αυτό και του χρόνου, να βάζει την τσέπη του τόσα χρήματα. Θα δούμε. Θα δούμε. Μάλιστα. Το τι θα γίνει. Εμείς μιλάμε για το τι έγινε. Τώρα το τι θα γίνει θα το δούμε στην πορεία. Γιατί τόνισε τόσο έντονα προς όλους ότι προσέξτε και το βόλι, στο βόλι κουμάντο κάνει αλφασίγμα και απλώς υπάρχουν κάποιοι χορηγοί. Γιατί ήθελε να το τονίσει, για να μην δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Ακριβώς, για να μην δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Όλα τα τμήματα αυτά ανήκουν στον ερασιτέχνη. Και κουμάντο και τον τελευταίο λόγο τον έχουμε εμείς σαν ερασιτέχνες. Ουσιαστικά δηλαδή το μπάτζετ το διαχειρίζεται ο Θανάσης Κατσαρής, στην προκειμένη περίπτωση στο βόλιο με τον κύριο Τσαλόπουλο να είναι χορηγός, και αν χρειαστεί να γίνει κάποια υπέρβαση θα την κάνει ο κύριος Τσαλόπουλος. Σωστά. Ωραία. Ναι. Έτσι. Αναφέρθηκε ένα νούμερο προχθές για την χρήση που πέρασε, ότι ο ΑΣ μπήκε μέσα 275.000 ευρώ. Ναι. Έτσι, έξοδα-έσοδα, υπάρχει ένα τέτοιο άνοιγμα. Αυτό πώς καλύπτεται? Νομίζω το εξήγησε ο Πρόεδρος, και επειδή δεν είμαι επί των οικονομικών, είμαι επί όλων των άλλων των θεμάτων, όπως βλέπεις, ναι. 24 ώρες, 24 ώρες με παρόν. Όσον αφορά τα οικονομικά, νομίζω καλύτερα τα εξήγησε εκείνος παρά να δώσω μια διευκρίνηση εγώ. Mm-hmm. Όλα όσα είπε ο Πρόεδρος για τον κύριο Αμυρίδη, σας έδωσα να καταλάβετε κι εσείς ότι ψάχνει τον διάδοχο, ψάχνει τον δικαστάτη του και μια σχετική αγωνία, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει αυτή και αυτή την υποχρέωση να ψάξει έναν αντικαταστάτη. Κοίταξε, ότι πρέπει να υπάρξει ένας αντικαταστάτης, το λέει και ο ίδιος ο Πρόεδρος, ναι. Αλλά ποτέ δεν είπε ότι θέλει να φύγει. Πράγματι ψάχνει για κάποιον ο οποίος να είναι έτοιμος όταν έρθει η ώρα που θα φύγει, που πιστεύω θα αργήσει ακόμα. Τώρα, εάν στο πρόσωπο του κ. Αμυρίδη βλέπει κάτι που μπορεί να γίνει ο διάδοχος του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι εκείνος ξέρει καλύτερα από όλους μας, γιατί είναι και πολύ πιο έμπειρος στα διοικητικά από όλους, οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει. Στόχος σας είναι να εμφανιστούν και άλλοι σαν τον κύριο Αμυρίδη, οι οποίοι θα πάρουν επόμενο με κάποια τμήματα? Βέβαια. Γιατί είπε, βέβαια, παίρνω το βόλεϊ γυναικών, λέει ο Αμυρίδης, και δεν θέλω να χάσουμε ούτε σετ. Ναι. Είπε. Αυτός είναι ο στόχος, να βρεθούν και κάποιοι άλλοι στη Θεσσαλονίκη να πάρουν από ένα τμήμα και να το χρηματοδοτούν. Ο κύριος Αμυρίδης είναι τελειομανής. Θέλει αυτό το οποίο αναλαμβάνει και το οποίο θα κάνει να το φέρει σε πέρας όπως ακριβώς το θέλει εκείνος, χωρίς παρεκκλήσεις. Νομίζω ότι από τη στιγμή που πίστεψε σε αυτό το οποίο κάνει και θέλει να το αναλάβει, πάει να πει ότι έτσι ακριβώς θα γίνει όπως το έχει υπολογίσει και το έχει προγραμματίσει. Άρα αυτά τα οποία λέει έχουν μεγάλη βάση. Μάλιστα. Υπόθηκε τώρα, νομίζω, ο κύριος Καπετανάκης το είπε κάποια στιγμή. Ετοιμάζεται μια κάρτα φιλάθλου? Ναι. Με προνόμια. Τι ακριβώς και τι σχέση? Στην ουσία προνόμια εκπτωτικά θα είναι αυτά, έτσι. Ίσως και κάποιες εκπτώσεις και στα διαρκείας. Ακόμα το σχεδιάζουμε και το σκεφτόμαστε και θα το συζητήσουμε και με το marketing για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για το φιλάθλο κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτή θα είναι με μια τα διαρκείας κάρτα... θα έχει άμεση σχέση προφανώς. Ναι, πρέπει να έχει ακριβώς. Πρέπει να έχει άμεση σχέση, οπότε να είναι ένα δέλεαρ για να πάρει ο κάτοχος την κάρτα φιλάθλου αυτή. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή πρωτοβουλία την οποία κάνουμε. Δεν την έχω συναντήσει πουθενά πλην να εξαιρέσουμε τον μεγάλο μας αντίπαλο στο Πειραιά. Εκείνος το έχει κάνει και ναι. Νομίζω έχει κερδίσει αρκετά χρήματα. Πιθανόν να το κάνουμε κι εμείς κάπως έτσι. Μάλιστα. Και πάλι μέλη, ακόμα και έφοροι, άσκησαν μια κριτική για ότι έχετε εσείς ευθύνη για τη μικρή παρουσία μελών στη Γενική Συνέλευση. Τα ακούτε εδώ και 10-15 χρόνια, έτσι? Τα ακούω συνέχεια εδώ και 10-15 χρόνια, αλλά διαφωνώ κάθετα. Για τη μικρή συμμετοχή γενικώς. Ναι, δεν έχουμε, θεωρώ, σαν ερασιτέχνης καμία ευθύνη, διότι ζούμε και κινούμαστε μέσα σε αυτή την πόλη και κάθε φορά που συζητάμε με φίλους γνωστούς, και πραγματικά έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους, τους λέμε να γίνουν μέλη στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο άλλο θα μπορούσαμε να δελεάσουμε τον κόσμο να έρθει να εγγραφεί. 3 ευρώ το μήνα είναι, Δημήτρη. 3 ευρώ το μήνα. Νομίζω ότι να έχεις την τιμή, τη μεγάλη τιμή, να είσαι μέλος του μεγαλύτερου, του πιο ενδοξότερου συλλόγου στη Βόρεια Ελλάδα και ένας μέσα στις δύο πρώτες ομάδες της Ελλάδος, με 3 ευρώ το μήνα για να είσαι μέλος της ομάδας, νομίζω ότι τζάμπα το συζητάμε και δεν έπρεπε να λέμε τώρα αυτή τη στιγμή γιατί δεν εγγράφονται μέλη. Όσες φορές έχω βγει στο ραδιόφωνο, μα όσες φορές έχω βγει και εγώ και άλλοι φίλοι μου και συνάδελφοί μου, λένε αυτό το πράγμα. Ελάτε να γραφτείτε μέλη στον ερασιτέχνη. Δεν είναι μόνο βέβαια η εγγραφή, είναι και αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι ότι δεν συμμετέχουν.
Αυτό βλέπεις, είναι εγγεγραμμένοι περίπου 3.000 και δεν ενδιαφέρονται, δεν έρχονται. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς, δηλαδή δεν μπορούμε να τους καλούμε, δεν ξέρω τι μπορούμε. Εντάξει, το να το λέμε είναι εύκολο. Αυτοί που το λένε, ας κάνουν ενέργειες και είναι ευπρόσδεκτοι, να κάνουν ενέργειες και να φέρουν όσα δυνατόν μέλη μπορούν. Ακούστηκε και μία φωνή βέβαια, η οποία και αυτή αντικρούστηκε, ότι όταν φέραμε μέλη, δεν τα γράψατε. Και πάρα πολύ καλά κάναμε. Όχι καλά, κάλλιστα κάναμε που δεν τα γράψαμε τα μέλη αυτά, διότι ο Σύλλογος σήμερα θα ήταν υποθηκευμένος σε κάποιους οι οποίοι φέρνανε σοριδών αιτήσεις για να γραφτούν, για να ρίξουν αυτή τη διοίκηση του Ερασιτέχνη και να πάρουν τα δύο γήπεδα τα οποία διαθέτουμε και είμαστε εμείς οι ιδιοκτήτες, που δεν έχει καμία άλλη ομάδα δύο ιδιόκτητα γήπεδα και πόσα άλλα πράγματα. Ελέγξαμε μία-μία τις αιτήσεις αυτές και ήταν παπάς οι αιτήσεις αυτές, ήταν μαϊμού. Οπότε κάναμε πάρα πολύ καλά. Μιλάω για το φίλο που είπε ότι κάποτε ήρθαν αιτήσεις μαζεμένες. Και απάντησε ο πρόεδρος ότι υπήρχε ιστεροβουλία, υπήρχε... Δημήτρη, μαζεμένες δεν θα έρθει ποτέ όσο είμαστε εμείς διοίκηση. Κανένα πακέτο αιτήσεων δεν θα έρθει και το δηλώνω σε όλο τον κόσμο. Θα έρχεται το μέλος, θα τον βλέπουμε, θα υπογράφει εκεί μπροστά μας, θα υπογράφουμε και εμείς μαζί του. Ναι. Και θα γίνεται μέλος. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακό να έρθει να δει τα γραφεία, να γνωρίσει τους ανθρώπους εκεί και να βάλει την υπογραφή του εκεί πέρα παρουσία μας. Δεν νομίζω ότι είναι κακό για ένα μέλος του ΠΑΟΚ, για έναν φίλαθρο του ΠΑΟΚ, για έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει το σύλλογο και την ομάδα μας. Πάμε σε κάτι άλλο που είναι επίσης σχετικό. Επίσης ακούστηκε, συζητήσεις κτλ. Εσείς σίγουρα μπορείτε να απαντήσετε, γιατί είστε πραγματικά οπαδός αυτής της ομάδας και πάτε και παντού. Και στο πόλο Σάββατο μεσημέρι και στο μπάσκετ Σάββατο απόγευμα και στις ακαδημίες κτλ. Είναι τελικά ο Παοξής λίγο παραπάνω πανηγυρτζής, λίγο παραπάνω του τίτλου να πάει στην ομάδα που πάει καλά και στα δύσκολα ή στα πιο αδιάφορα δεν συμμετέχει. Ισχύει, το νιώθετε, πώς θα αλλάξει? Δεν μπορώ να εκφράστηκε παράπονο, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πανηγυρτζής. Αυτό δεν το δέχομαι. Διότι πανηγυρτζής σημαίνει κάποιος ο οποίος πανηγυρίζει οτιδήποτε και να συμβαίνει. Ο φίλος του ΠΑΟΚ έχει απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές συνδυάζονται με τίτλους. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να τον ικανοποιήσουμε. Θα τον ικανοποιήσουμε σύντομα. Όπως βλέπεις, μέσα στο 16 τα πράγματα θα αλλάξουν. Η διαφθορά και η σύψη θα φύγει. Θα αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα αγαπάνε το ποδόσφαιρο και θα θέλουν το καλό του. Έτσι είναι και ο Παοκτσής. Θεωρώ ότι θέλει το έναυσμα, ένα τσαφ θέλει για να έρθει πάντα δίπλα. Είδες με τον Παναθηναϊκό, είχαμε πάνω από 20.000 εισιτήρια, παρόλο που η ομάδα δεν ήταν σε καλή κατάσταση και μπορούμε να πούμε ότι μόνο στα play-off πήγε καλά. Ναι. Πραγματικά θέλουμε τον κόσμο να έρθει δίπλα μας, να είναι δίπλα στο μεγάλο μέτωχο, δίπλα σε όλους μας, για να μπορέσει να μας δώσει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή την οποία κάνουμε, ώστε ο ΠΑΟΚ να ξαναγίνει έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Θα ξαναγίνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι σίγουρο, ότι θα ξαναγίνει η μεγάλη ομάδα του παρελθόντος που όλοι θα θέλουν να την δουν. Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε το εξής, να τη στηρίξουμε για να γίνει. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να γίνει. Θέλει στήριξη, γιατί το θέλουμε αυτό από το λαό μας, γιατί μας έχει στηρίξει παντού, έρχεται παντού, αλλά στα τμήματα τα οποία ανέφερες, handball, πόλο, έχει κάποιους φιλάδους οι οποίοι έρχονται, σίγουρα θα θέλαμε περισσότερους. Στο βόλεϊ, για παράδειγμα, κύριο Παπαδόπουλε, στους τελικούς 5, 6, 7, 8 χιλιάδες φιλάθλοι, στα διαρκείας, λέει ο πρόεδρος, είχαμε έσοδα μόνο 10.000 ευρώ. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Περιμέναμε πολύ περισσότερο. Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν κάναμε ένα τέτοιο μεγαλειώδη θρίαμβο και πήραμε double, πραγματικά και με την τιμή που είχαμε το διαρκείας, βέβαια υπάρχει κρίση, να μην το συζητήσουμε αυτό, υπάρχει κρίση και ο κόσμος τη βγάζει δύσκολα, αλλά περιμέναμε παραπάνω. Δηλαδή μια επιβράβευση περιμέναμε ώστε να έρθει αυτός ο κόσμος κοντά μας και να πει μπράβο, θα συνεχίσετε έτσι ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είναι περισσότεροι. Πάμε σε εκείνο το οποίο λέγαμε, για να μην το ξεχάσουμε, είχαμε προγραμματίσει, οι σύνδεσμοι είχαν προγραμματίσει μία εκδήλωση την ημέρα, το βράδυ μάλλον που τελείωσε ο αγώνας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, είχαν προγραμματίσει μία εκδήλωση η οποία θα γινόταν στο Λευκό Πύργο με πάρα πολύ μεράκι, με πάρα πολύ αγάπη, τι κάνανε αυτή την εκδήλωση για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Βγήκαν κάποιοι και λιδόρισαν
την γιορτή αυτή ότι έγινε λόγω του ότι κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ναι. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Ήταν προγραμματισμένη η γιορτή και η εκδήλωση. Βεβαίως. Κάποιοι οι οποίοι δεν ήξεραν τι να πούν, σωστά, είπαν ότι βγήκε ο κόσμος, βγήκε ο φίλος του ΠΑΟΚ να πανηγυρίσουν. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν βγήκαν να πανηγυρίσουν την επιτυχία αυτή, διότι δεν, οι φίλοι του ΠΑΟΚ θεωρούν επιτυχία μόνο τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Είχαν λόγο που βγήκαν, γιατί γιορτάζανε εκείνη τα 90 χρόνια. Σας ακούσαμε, ναι, πολύ σίγουρο για το ποδόσφαιρο, ότι και ο μεγαλομέτοχος είναι αποφασισμένος να κάνει μεγάλη ομάδα, αλλά και ακόμα πιο σίγουρο ότι θα καθαρίσει αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρό μας. Πολύ αισιόδοξο είστε, γιατί μιλάμε για ένα σύστημα πολύ γερά δομημένο. Ναι, αλλά μιλάμε και όμως και για έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει βάλει στο πρόγραμμα ότι πρέπει να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Πρέπει ο καλύτερος να κερδίζει και όχι να παίρνει το πρωτάθλημα από τον Αύγουστο. Νομίζω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό. Άρα όποιοι δεν το θέλουν αυτό πρέπει να έρθουν δίπλα μας. Όποιοι δεν έρθουν σημαίνει ότι θέλουν το πρωτάθλημα να τελειώνει από τον Αύγουστο. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει έτσι. Σαν ΠΑΟΚ, έτσι όλοι μας θέλουμε το πρωτάθλημα να τελειώνει το Μάιο. Σαν ΠΑΟΚ και όχι σαν παράγοντας, τι θα απαντούσατε ή πώς το βλέπετε το γεγονός ότι σε αυτή την προσπάθεια ο κύριος Σαββίδης συνομιλεί και προσπαθεί να τρέξει μαζί κάποια πράγματα με τον κύριο Μελισανίδη της ΑΕΚ, με τον κύριο Αλαφούς του Παναθηναϊκού, με κάποιους άλλους παράγοντες? Ναι, αυτό. Αρκετοί το θέλουν να επιλείψουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Κοιτάξτε, και χρησιμοποιούν τη λέξη συμμαχία, έτσι. Όταν, δεν είναι συμμαχία, είναι συνεργασία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η συνεργασία με τη συμμαχία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή τη στιγμή μπήκε μπροστά σε κάποιο πράγμα, στην εξυγίανση. Από εκεί και πέρα έρχονται και άλλοι δίπλα μας οι οποίοι θέλουν επίσης το ίδιο πράγμα. Τώρα αν αυτό είναι ο κ. Μελισανίδης, ο κ. Αλαφούζος, ο κ. Κοστούλας ή οπωσδήποτε αυτοί θα είναι, γιατί αυτοί είναι οι μεγαλομέτωχοι, οι πρόεδροι των ομάδων. Το θεωρώ πολύ σωστό και πολύ υγιές αυτό, το να έρθουν κοντά μας όλοι αυτοί οι μεγαλομέτωχοι και οι πρόεδροι, διότι αντιλαμβάνονται ότι ο κ. Σαββίδης πραγματικά θέλει να βγάλει αυτή τη βρωμιά από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Α, το θέλετε ότι οι άλλοι έρχονται με τον ΠΑΟΚ? Ορίστε. Το θέλετε ότι οι άλλοι έρχονται με τον ΠΑΟΚ? Φυσικά. Δεν το φέρω, έτσι είναι. Ναι. Ναι. Για να κλείσουμε μια και... Αλλά να επαλάβω, είναι συνεργασία, έτσι. Έχει σημασία αυτό το οποίο λέω. Δεν είναι συμμαχία. Συνεργάζονται οι ομάδες για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι κακό. Mm-hmm. Κάποτε ο τεράστιος Γιώργος Κούδας είχε πει, δεν θυμάμαι σε ποιο πράγμα, ότι μπορεί να συμμαχήσω και με το διάβολο για το καλό του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι όταν μιλάει ο Κούδας πρέπει όλοι να καθόμαστε προσοχή. Ήθελε να δείξει δηλαδή την τόση μεγάλη αγάπη την οποία είχε για τον ΠΑΟΚ και το πώς θέλει να λυθούν κάποια πράγματα. Ξέρετε, αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι μετά από ό,τι γίνει, ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή θα τον ρίξουν, θα τον αδικήσουν, θα είναι και πάλι αυτός που θα είναι από πίσω. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ρίξει πλέον κανένας. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε σελίδα. Ο ΠΑΟΚ έγινε πολύ δυνατός. Έχει έναν άνθρωπο ηγέτη, ο οποίος έχει βάλει στόχο τον ΠΑΟΚ να τον κάνει τεράστιο. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να το ρίξουν τον ΠΑΟΚ κανένας. Ο ΠΑΟΚ θέλει ισονομία. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Θέλει ισονομία. Και αυτή την ισονομία θα την πετύχει και θα την επιδιώξει. Θα την επιδιώξει μάλλον και θα την πετύχει. Για να κλείσουμε, πώς φαντάζεσαι την ποδοσφαιρική ομάδα της επόμενης σεζόν? Με μεγάλα ονόματα, με σπουδαίους ποδοσφαιριστές, με γεμάτη τούμπα. Ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Έτσι, φέραμε επί Ζαγοράκη κάποιους ποδοσφαιριστές και είδατε τι μπάλα έπαιξε εκείνη την εποχή, ναι, η ομάδα. Ναι. Έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο. Νομίζω τέτοιους ότι... μάλλον θέλετε τώρα. Ναι, και ήδη η προσπάθεια η οποία κάνει ο κύριος Μίχελς είναι σε πολύ σωστό δρόμο και θα αποδειχθεί πολύ σύντομα, διότι όλα στο γήπεδο φαίνονται. Οι παίκτες οι οποίοι σκοπεύουν να φέρει στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι πραγματικά θα κάνουν τη διαφορά. Διότι να μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή ένα κορμό. Μην τα μηδενίζουμε όλα. Έχει ένα καλό κορμό. Έφερε παίκτες το καλοκαίρι, οι οποίοι, αν εξαιρέσουμε το Σάμπο, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποδώσει αυτά τα οποία θέλαμε, δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής δεν έδειξε ποιότητα ποδοσφαίρου. Έτσι νομίζω εγώ, η άποψή μου είναι αυτή. Και ο τροματοφύλακας Όλσεν που έφυγε. Ο οποίος Όλσεν ήρθε,
Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπόρεσε να αποδώσει, αλλά μην ξεχνάμε πήγε στην Κοπενχάγη, η οποία είναι πρωταθλήτρια Δανίας, και μάλιστα πήγε τόσο καλά που η πρωταθλήτρια Δανίας τα του buyout για να τον πάρει. Ναι, ναι. Αυτό που είπατε νωρίτερα για τον κύριο Μίχελ είναι ευχή σας ή γνωρίζετε πράγματα τα οποία θα δούμε σε λίγες μέρες για τους παίχτες που θα έρθουν? Θεωρώ ότι θα δούμε σε λίγες μέρες. Δεν είναι ευχή. Θα δούμε δεν είναι ευχή σας. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε. Θα σας θυμόμαστε για αυτό που λέτε. Ναι, 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 πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παδόπουλε, για την συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Τι να πω, καλό καλοκαίρι δεν έχουμε, δεν έχετε καλοκαίρι. Σε εμάς δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει καλό καλοκαίρι. Δηλαδή, μέρα νύχτα ασχολούμαστε με την ομάδα και το κάνουμε με μεγάλη αγάπη και μεράκι αυτό. Και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα μας δώσει μεγάλες χαρές. Εύχομαι του χρόνου στη Γενική Συνέλευση να μην χωράνε τα τρόπαια σε ένα τραπέζι. Και γιατί... να χρειαζόμαστε δύο. Και παραπάνω, ναι. Και παραπάνω. Τα τρόπια χρειαζόμαστε. Τα τραπέζια θα τα βρούμε, να ξέρετε. Σωστά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια.